Ανισχυτικέ διαστάσει λαμβάνουν μεταναστευτικέ ροέ από τι ακτέ Λιβύη στη νότια Κρήτη, με αρκετά καραβάνια προσφύγων να εντοπίζονται νότια του νομού Ηρακλείου από τι λιμανικές και αστυνομικέ αρχέ. Από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα, 440 μετανάστε συνελήφθησαν σε επίπεδο Κρήτη, ενώ οι ροέ ήταν ιδιαίτερα αυξητικέ από το περασμένο Σεπτέμβριο, καθώ σε χρονικό διάστημα 40 ημερών διακινήθηκαν 257 μετανάστε. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αυξητικέ μεταναστευτικέ ροέ νότια τη Κρήτη. είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε πανελλαδικά και ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο. Εμείς ως Συνδικαλιστικός Φορέας ή Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης έχουμε επισημάνει επανελειμμένως την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Ζητάμε την αύξηση των οργανικών θέσεων Έχθε το μεσημέρι εντοπίστηκαν 33 μετανάστε στα νότια παράλια του νομού, κοντά στι Τρει Εκκλησίε, οι οποίοι επέβαιναν στην πλαστική λέμβο μήκου 8 μέτρων, σημαίνοντα συναγερμό σε λιμενικό και αστυνομία. Οι περισσότεροι άντρε είναι Πακιστάνοι, ενώ τέσσερι από τον πακλατέ. Οι μετανάστε μεταφέρθηκαν στην αίθουσα λιμενεργατών στο λιμάνι του Ρακλείου, ενώ το βράδυ αναχωρούμε δρομολόγιο προσωπικρέα, προκειμένου να μεταφερθούν σε δομή μεταναστών. Όπω προέκυψε από την έρευνα των λιμενικών αρχών, οι διακινητέ των μεταναστών είναι τέσσερι Αιγύπτιοι, οι, οι οποίε συναλήφθησαν ενώ σε βάρο του και δικογραφία για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματο. Ε, οι οποίοι βρέθησαν στην περιοχή των τριών εκκλησιών. Ε, οι τέσσερι από αυτού θεωρούνται ότι είναι διακινητέ και έχουν ήδη κρατηθεί. Ε, οι υπόλοιποι είναι, όπω είδατε, μέσα. Του προσφέρθηκε φαγητό και νερό από την περιφέρεια αυτή τη φορά. Εμείς τους φέραμε και τις ντουαλέτες πάλι όπως κάθε φορά και τα στρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες ξεκινήσαν πριν από δύο ημέρες από τον Μπρουκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Με τους ανθρώπους αυτούς φιλοξενούμε εδώ πέρα, ό,τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Ας ψάξουν λοιπόν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, όλοι αυτοί που είναι άρχοντες σε κάθε, στο νομό μας εδώ πέρα, να βρουν μια λύση. Μα υπάρχουν τόσοι χώροι. Δεν είναι χώρος εδώ πέρα για να έρθουν να στεγαστούν ανθρώποι. Και στην ακριτική γάβδο αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα τη Τετάρτη 27 άντρε νεαρή ηλικία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται προσωρινά στι εγκαταστάσει των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Χανίων στον Καλαθά. Πρόκειται για τη δεύτερη φουρνιά μεταναστών μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 10 ημερών. Οι περισσότεροι είναι Αιγύπτιοι, έξι είναι Πακιστάνοι και τέσσερις ανήλικοι, οι οποίοι βγήκαν στην ακτή στη θέση τρυπητή με ένα μικρό βαρκάκι το οποίο ξεκίνησε από παραλία της Αφρικής με προορισμό την Ευρώπη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, δύο Αιγύπτιοι είχαν τον ρόλο των διακινητών και συνελήφθησαν. Επίσης αυτό που πρέπει να λάβει υπόψη πολύ σοβαρά πλέον το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το επιτελείο το ότι πρέπει να εντείνουν τις θαλάσσιες περιπολίες με το γεγονός των αυστικών ροών που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα νότια τη Κρήτη. Την ανάγκη να βρεθεί ένα μόνιμο χώρο για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου τονίζουν εμπλεκόμενοι φορεί οι οποίοι θα προχωρήσουν σε επαφέ με την περιφέρεια Κρήτη και όλου του αρμόδιου φορεί. Είναι ντροπή μα, είναι ντροπή μα, το ξαναλέω. Έτσι, αλλά εμεί από εδώ πέρα δεν μπορούμε. Δηλαδή, τι είναι το Σωματείο των εργατών.